Πάμε να μπούμε σε ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ανέδειξε ο 984 και συνάδελφος η Αγγέλα Ιδουλγεράκη μέσα από το ραδιόφωνο. Αφορά κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη φτώχεια από τη μία βέβαια και κατά προέκταση και με τις κοινωνικές ανισότητες που καταγράφονται σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμένα στοιχεία θα συνομιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Βλασάκη, η οποία είναι προϊσταμένη παρατηρητηρίου κοινωνικής ένταξης της περιφέρειας Κρήτης, την οποία θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Βλασάκη. Στοιχεία τα οποία ήρθαν στην επικαιρότητα μέσα από την Αγγέλα Δουλγεράκη, τη συνάδελφο, και τον 984, είναι σοκαριστικά και έχουν να κάνουν με την φτώχεια και τις ανισότητες. Τι ξεχωρίζετε, από ποιο στοιχείο θέλετε να ξεκινήσουμε? Είναι πολλά τα στοιχεία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς. Κοιτάξτε, η περιφέρεια έχει αναπτύξει ένα μόνιμο μηχανισμό πλέον παρακολούθησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Κρήτη, προκειμένου να κάνει και στοχευμένες παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο και να το εντοπίσει και χωρικά και ανάλογα με την κοινωνική ομάδα. Εγώ θα σταθώ σωστά σε ένα στοιχείο μέσος όρος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 26,8, σωστά, σε επίπεδο Κρήτης. Ναι, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχει γενικότερα, αυτό που διαφαίνεται είναι μια σχετική βελτίωση στην εισοδηματική φτώχεια, δηλαδή στη φτώχεια με βάση τα εισοδήματα του πληθυσμού. Ναι. Από το 18 μέχρι τώρα υπάρχει μια βελτίωση από το 20,4% πια είναι στο 14,1%. Ωστόσο, η απόσταση, αυτό είναι κάτω από το εθνικό μέσο όρο, στην εισοδηματική φτώχεια δηλαδή υπάρχει μια βελτίωση. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης, που εκεί φαίνεται και το πραγματικό πρόβλημα της φτώχειας, όπου η υλική αποστέρηση, για παράδειγμα, στην Κρήτη είναι 30,6%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 12%, ναι, και στην Ελλάδα είναι 31,8%. Ξέρετε τι, μιλάμε για στοιχεία και για κοινωνικές ανισότητες, τα κριτήρια τα οποία εξετάζεται, τα δεδομένα, για να καταλήξει, ναι, σε κάποια συμπεράσματα. Ποια είναι? Το πρώτο είναι το εισόδημα, αυτό που σας, ναι, είπα για την εισοδηματική φτώχεια. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μετράτε το εισόδημα έχει να κάνει με το πόσο, αν για παράδειγμα είναι πολύ χαμηλά τα εισοδήματα, πέφτει και το όριο της φτώχειας. Οπότε εκεί δεν μπορείς να έχεις να αποτυπώσει επακριβώς ο δείκτης αυτός της φτώχειας τις συνθήκες διαβίωσης. Ναι. Γιατί συνήθως αυτός ο δείκτης μετράει, παίρνει τα εισοδήματα, ας πούμε, τα ετήσια, και βγάζει ένα μέσο όρο, το μέσο εισόδημα είναι το όριο της φτώχειας. Όσο πέφτουν τα εισοδήματα, πέφτει και το όριο της φτώχειας. Οπότε εκεί εμφανίζεται μια σχετικά καλή, να το πω έτσι, διακύμανση. Αλλά στην ουσία αυτά τα εισοδήματα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της διαβίωσης, τις καθημερινές ανάγκες των οικοκυριών. Εκεί λοιπόν που φαίνεται το πρόβλημα στην πραγματικότητα με όρους διαβίωσης είναι η υλική αποστέρηση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Η αδυναμία κάλυψης κάποιων αναγκών, ναι, που θεωρούνται πολύ σημαντικές για την ευημερία του πληθυσμού. Σε αυτές λοιπόν τις ανάγκες είναι η αδυναμία κάλυψης έκτακτων αναγκών, διακοπές μία φορά το χρόνο, πληρωμή δανείων λογαριασμών κοινής ωφέλειας και ενοικίων, κατοχή αυτοκινήτου, επαρκή θέρμανση, διατροφή με κρέας ή ψάρι κάθε 2 μέρες, ναι, και άλλα αγαθά που είναι πλυντήριο, τηλέφωνο κτλ. Εκεί λοιπόν που διαφαίνεται ένα πρόβλημα, που είναι γενικά στην Ελλάδα, έτσι, η απόσταση βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι το 45,4% στην Κρήτη αδυνατεί να καλύψει έκτακτες ανάγκες. Το 39,1% δεν κάνει διακοπές έστω μία φορά το χρόνο. Επίσης, εκεί που εμφανίζει πρόβλημα η Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα είναι ότι δεν μπορεί να πληρώσει δάνεια, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και ενοίκια. Εκεί είναι το 25,1%. Αυτά δείχνουν, ας πούμε, το μέγεθος του προβλήματος στις συνθήκες διαβίωσης. Μάλιστα. Είμαστε σε μια σχετικά καλή θέση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, έχουμε μια μέση θέση σε επίπεδο υλικής αποστέρησης, μια καλύτερη θέση σε σχέση με τα εισοδήματα. Όμως, υστερούμε πολύ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο λόγω των συνθήκων που βιώνουμε όλοι. Έτσι. Απλά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μετρήσουμε πια με δείκτες αξιόπιστους, ναι, ναι, που χρησιμοποιεί η Eurostat και η Elstat, για να δούμε πώς κυμαίνεται πώς εξελίσσεται το φαινόμενο αυτό στην Κρήτη. Να περάσουμε λίγο στο ρόλο των κοινωνικών, ναι, υπηρεσιών.
και μέσα σε περιόδους όπως η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση, η επιδημιολογική κρίση, πώς οι συνάνθρωποι μας ή αν ο αριθμός των συνανθρώπων μας που χτυπούν την πόρτα κοινωνικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί. Ναι, έχει αυξηθεί. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση αναγκών σε ό,τι αφορά παροχές όπως το βοήθεια στο σπίτι που είναι για ηλικιωμένους, η προσχολική αγωγή, η παιδική υπερφωνηπιακή σταθμή. Υπάρχει για κοινωνικά παντοπολία. Ναι. Υπάρχει μια αύξηση δηλαδή εκεί ετοιμάτων και ειδικά μέσα στην πανδημία το βοήθεια στο σπίτι, τα παντοπολία και η προσχολική αγωγή έχουν αυξηθεί. Αυτό δείχνει την ανάγκη που υπάρχει της κοινωνίας σε ό,τι αφορά την υποστήριξη παροχών. Οι παροχές αυτές είναι πολύ σημαντικές γιατί καταλαβαίνετε ότι διευκολύνουν και τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού, δηλαδή αποδεσμεύουν πόρους για να καλύψουν κάποιες ανάγκες. Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών, υπάρχουν προβλήματα, καταγράφονται προβλήματα. Ναι, φυσικά και καταγράφονται προβλήματα. Όταν θες να αναπτύξεις μια τις περιοχές σου και να κάνεις πολιτική, κοινωνική που θα έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα, πρέπει να έχεις και ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τη δική τους κρίση. Είναι υποστελεχωμένες, υστερούνται προσωπικού για τους Δήμους. Είδαμε ότι θέλουν επιπλέον προσωπικό 400 με 500 άτομα περίπου. Θέλουν επιμόρφωση, το ήδη υπάρχουν προσωπικό χρειάζεται επιμόρφωση σε νέες ανάγκες που πρέπει να καλύψουν των πολιτών και μια επιστημονική προσέγγιση που έχει να κάνει και με την στελέχωση των υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό, κοινωνικούς επιστήμονες, οικονομολόγους, πολιτικούς επιστήμονες κλπ. Και φυσικά έχουν τεράστια προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ειδικότερα στην περίπτωση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί υπάρχει ένα αίτημα κάλυψης, ανανέωσης του εξοπλισμού των οχημάτων μέσω των οποίων μεταφέρονται, ειδικά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, μεταφέρονται οι ηλικιωμένοι, πάνε από τις υπηρεσίες στο σπίτι των ηλικιωμένων, βοήθεια στο σπίτι. Είναι πάνε στο σπίτι των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Οπότε, όταν δεν έχεις αυτόν τον εξοπλισμό, αδυνατείς να καλύψεις κάποιες βασικές ανάγκες των ομάδων. Κυρία Βλασάκη, θέλω να σας ρωτήσω, τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικών ανισοτήτων, καταγράφονται σε περιοχές της ενδοχώρας ή καταγράφονται ακόμα και στα κέντρα πόλεων, σε αστικά κέντρα? Λοιπόν, αυτό είναι επίσης μια καινοτομία της περιφέρειας Κρήτης. Έχουμε χαρτογραφήσει θύλακες αποστέρησης σε όλη την Κρήτη. Δηλαδή, έχουμε στην ουσία προσπαθήσει να δούμε την αποστέρηση σε 786 μικρές περιοχές της Κρήτης. Ναι. Την αποστέρηση αυτή την έχουμε μετρήσει σε πέντε διαστάσεις, το εισόδημα, την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη στέγαση και τη φροντίδα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει στο νότιο και ανατολικό μέρος της Κρήτης υπάρχουν πολλές αποστερημένες περιοχές, κυρίως αγροτικές κοινότητες και επίσης υπάρχουν πολλές αστικοί θύλακες αποστέρησης όπως λέγονται μέσα στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτές οι περιοχές δεν είναι λίγες. Τις έχουμε καταγράψει, υπάρχουν, δεν έχει νόημα τώρα να τις πούμε, δεν είναι και σωστό να τις πούμε τώρα, αλλά υπάρχουν, έχουν καταγραφεί και υπάρχει και στο αστικό κέντρο του Χανίων, αλλά όχι τόσο μεγάλο το πολυθύλακες. Κυρία Βλασάκη, βέβαια. Άρα υπάρχει μια διάσταση αστικότητας την οποία πρέπει να δούμε, θύλακες αποστέρησης με βάση την αστικότητα που πρέπει να δούμε και να κάνουμε εκεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις και υπάρχουν και θύλακες αγροτική, συγγνώμη. Επιτακτική ανάγκη παρεμβάσεων. Και ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Και καθοριστικός ο ρόλος βέβαια και της αυτοδιοίκησης αλλά και του κεντρικού κράτους. Κυρία Βλασάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε για τα στοιχεία τα οποία μας παραθέσατε και μας παρουσιάσατε.